άλλη μια όμορφη μέρα ξεκινάει. Είναι μέσα Οκτώβρη και το καλοκαίρι δεν λέει να φύγει από αυτό το πανέμορφο νησί το οποίο έχουμε τη τύχη να ζούμε. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα πάμε εκδρομή. Πρωτότυπο. Η πρώτη μας στάση θα είναι στη Μάρθα. Στην κάτω Βιάνο, στην άνω Βιάνο, αλλά όλους αυτούς τους τόπους θα τους δούμε με ηρεμία στην ώρα τους. Για την ώρα τα γνωστά. Φόρτωμα αμάξι, διαδρομή. Στην πρώτη στάση, ευθύνη αποκλειστική, έχει ο Μιχάλης ο Λουκάκης, ο φίλος μου, ο κολλητός μου. Πάμε στη Μάρθα, για να δούμε γιατί. Καλημέρα, είπαμε! Καλημέρα, είπαμε! Άλλη μια φορά. Καλημέρα, είπαμε! Καλημέρα! Καλημέρα! Λοιπόν, θα αγνοήσω τους φίλους μου γιατί δεν κάνουν πλάκα και θέλουν να δείξουν ότι είναι μοντζούφλιτες. Είναι. Και θα πω πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχω στον Ιωμάρχη. Κάγε Γιώργος Τρυπηδάκης. Αυτή εδώ η Μούρη εδώ. Είναι τον Γιώργο Τρυπηδάκη. Μιχάλης Λουκάκης, συνοδοιπόροι. Ο Μιχάλης Δημητρίου πάλι λείπει, αλλά θα ασχοληθώ μακρό αργότερα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μέσα Οκτώβρη. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Ο καιρός που υπάρχει έχει ξαναδώσει. Ο ήλιος λαμπερός. Μέσα Οκτώβρη έχουμε γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου και εμείς θα πάμε εκδρομή στο νότο. Στην ενδοχώρα και μετά στο νότο. Αλλά θέλω να τα πούμε μετά αυτά. Θέλω να λίγο να καταθέσω κάθε υπόψη. Έχουμε λοιπόν 28 βαθμούς Κελσίου μέσα Οκτώβρη. Στην Φλόριδα ένας τυφώνας ο οποίος έτσι έχει ξέρει ζώσει τα πάντα από εκεί πέρα. Στέγες, οροφές, ανθρώπους. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Στην Βραζιλία καίγονται. Γενικά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι αναστάτωση, να το πω. Κάτι πάει λάθος, να το πω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα αρκεστώ μόνο στο ότι είναι ακόμα μια καλοκαιρινή ημέρα και θα κάνουμε τη βόλτα μας. Να το κοιτάξουμε λίγο σε αυτό. Οπότε, πρώτη μας στάση ποια θα είναι, παιδιά? Η Μάρθα. Η Μάρθα. Η Μάρθα. Πάντα νόμιζα ότι η Μάρθα ήταν ένα χωριό με 4 σπίτια και ένα καφενείο που είναι μπροστά από το δρόμο που πάει προς την Βιάνο. Ο φίλος Μολκάκης μου είπε ότι κάνεις μεγάλο λάθος, ότι έχει πάρα πολύ όμορφα γραφικά σοκάκια και ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Οπότε πάμε να το εξερευνήσουμε. Σας είπα που θα πάμε και τι θα κάνουμε. Πάμε τώρα για την κλασικά στεπασία. Πάμε τώρα λίγο για δρόμη και ξεκινάμε με το πρώτο μας σταθμό, τη Μάρθα. Είμαστε από τις πιο διαδραστικές εκπομπές που έχει το κανάλι μας, ρε. Ναι. Είμαστε η πιο fan εκπομπή που έχει το κανάλι μας, ρε. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Ναι. Ωραία. Αυτό εδώ είναι η GoPro. Μου έχουν πάρει δύο, εγώ τους έχω ζητήσει. Αυτό εδώ είναι το τέτοιο της. Θες εδώ. Ένα πράγμα. Ποιο είναι το τέτοιο της? Το τρυποδάκι της. Ας μην πούμε παραπάνω λεπτομέρειες. Θέλω μια GoPro, ένα Jeep, ένα jet ski και. Γιατί όχι, νομίζω μας αξίζει. Μια βάρκα. Και ελικόπτερο. Και ένα ελικόπτερο. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Τι είναι αυτό που κρατάτε? Είναι αφούς από τις καλοκαιριές. Και τι τους κάνετε? Τα κάνουν ντορμάδες. Τέλειο. Σας αρέσουν? Πολύ μου αρέσουν. Και παίρνουν την κάμερα. Περίμενα να σου πω τώρα, πώς σας λένε? Ροδούλα. Κυρία Ροδούλα, ποια είναι η πέρα και ποια είναι η πόδε Μάρθα? Όταν πάμε τσι. Όταν είμαστε εδώ. Ναι. Όταν πάμε τσι, να πάμε στην πέρα Μάρθα. Όταν είμαστε εδώ. Και ποια είναι η πέρα, ποια είναι η πόδε? Όταν είμαστε εδώ. Όταν είμαστε τσι, πάμε στην πέρα Μάρθα. Τέλειο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ο οικισμός λοιπόν χωρίζεται σε δύο μικρότερους οικισμούς. Την πέρα και την πόδε Μάρθα ή την μικρή και τη μεγάλη. Όπως μας είπε και η γλυκύτατη κυρία, όταν είσαι από εδώ λέει η πέρα είναι η Μάρθα, όταν είσαι από την άλλη είναι η πόδε. Οπότε δεν υπάρχει ένα περίεργο έτσι, μυστήριο μέσα αυτό, αλλά πάρα πολύ όμορφο. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ ωραίες. Μπαίνεις μέσα στο χωριό στην ουσία και βλέπεις όλο το γραφικό αυτό, το κριτικό, το χωριό, το στιβαρό με τα λουδάκια τους, τις αυλές τους, τα ξύλα να μαζεύουν.
και πάρα πολύ όμορφες εικόνες που σου θυμίζουν τη ζωή στο χωριό, ρε φίλε. Η πρώτη μας εικόνα ήταν αυτή η κυρία που είδαμε τα. Που κρατούσε τους ανθούς και πάνε να τα μάζει το μπροστά της και πάνε να φτιάξει πολύ και τα ανθούς της. Θέλεις κάτι άλλο? Δεν θέλεις. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε λίγο ακόμα και να σου πω και άλλες πληροφορίες για αυτό το υπέροχο και πολύ κρυφό χωριό. Τι έγινε, πού είστε? Γεια σας! Καλώς σας! Ο Μιχάλης μας έφερε για να δείξουμε το όμορφο χωριό σας. Άκου να δείτε, παιδιά, μανικάρια μου, είναι όμορφο χωριό, καθαρό. Είναι. Αλλά έχει 27 άτομα. 27 άτομα, ε. Αν ήτανε, Μιχάλη, δεν είναι ωραίο το χωριό? Πάρα πολύ. Όχι, hey, γι' αυτό ήθανε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, παιδιά μου, να έρθετε να έρθει μια πορτοκαλάδα. Κυρία Λίκη, ποιο είναι το πιο όμορφο σημείο στη Μάρθα που σας αρέσει πολύ? Πού σας αρέσει να κάθεστε, να ζητάτε? Μ' αρέσει πολύ να κάθομαι παιδί μου στο χωριό. Έτσι. Έχω παιδιά στο Ηράκλειο και κάθονται, αλλά μου λένε, έλα μαμά στο Ηράκλειο, με μάλλον όχι παιδί μου. Καλά είμαι εγώ στη Μάρθα. Είναι η ηρεμία μου στο χωριό. Αυτή τη στιγμή βλέπω τον εγγονό μου. Καλή καλά, παιδιά μου. Καλά. Πόσο είστε? 90 ενός χρονού. Να ζήσεις 180 να ζήσεις, καλή μου. Να σε ευχαριστώ, αγόρια μου. Να σε καλά, να σε καλά, σου ευχαριστούμε πολύ. Και πείτε μου εσείς τώρα πώς αυτό το πράγμα μπορείς να το περιγράψεις ή πού μπορείς να το βρεις αλλού, ρε φίλε, από τέτοιους ανθρώπους τόσο αυθεντικούς, ρε φίλε, τόσο αγνούς, οι οποίοι σε βλέπουν, σου μιλάνε και το χαμόγελό τους είναι μέχρι τα αυτιά και είναι το πιο ειλικρινές και αυθεντικό χαμόγελο που μπορείς να συναντήσεις. Ήτανε πραγματικά ότι πρέπει αυτή η αρχή για να ξεκινήσουμε την εκδρομή μας. Τα χαμόγελά μας και εμάς έχει πάει στο Θεό και πάμε να συνεχίσουμε απίστευτες και ωραίες εικόνες από αυτό το όμορφο πραγματικά χωριό. Όχι. Μάντεψε όμως. Τι? Θα πούμε μέσα. Αφού ο Γιώργης μας βρήκε ανοιχτή πόρτα για να μπορέσουμε να πούμε στην εκκλησία, πούμε να ευχαριστώ και θα δώσουμε πληροφορίες για όλους εσάς. Αυτή η πανέμορφη εκκλησία, η οποία είναι χτισμένη σε ένα απίστευτο σημείο θέας, είναι η εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η συγκεκριμένη εκκλησία έχει και ένα παραπάνω ιστορικό στοιχείο για το χωριό. Το όνομά του το χωριό, η Μάρθα, το πήρε, λέει, από ή δύο εκδοχές. Ή από μια καλόγρια η οποία έμενε σε αυτή την εκκλησία και δόθηκε το όνομά της σε τιμή σε αυτό. Ή από μια άλλη κυρία, μια αρχόντισσα της περιοχής, που υπάρχει και ένα σπίτι, λέει, με το αρχοντικό και υπάρχουν ακόμα, λέει, τα θεμέλια, το οποίο δόθηκε από εκεί. Είτε το ένα είτε το άλλο έχει πάρα πολύ σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει όμως αυτή εδώ η ανεμπόδιστη θέα που έχει το χωριό και είναι πραγματικά εικόνες οι οποίες, Μιχάλη μου συγγνώμη, δεν περίμενα ποτέ να δω σε ένα τέτοιο χωριό σαν τη Μάρθα. Πάμε λοιπόν να περιηγηθούμε λίγο ακόμα, πάμε να μάθουμε άλλες 2-3 νέες πληροφορίες και πάμε να δούμε τι άλλο μας περιμένει σε αυτό το εντυπωσιακότατο χωριουδάκι. Άφησα τους φίλους μου να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους, να σηκώσουμε ντρόν, να πάρουμε πλάνα από αυτό το όμορφο χωριό και εμείς ξεκινάμε μια μικρή περιήγηση στα σοκάκια. Ένα
όντως πάρα πολύ καθαρό. Πάρα πολύ καθαρό, πάρα πολύ περιποιημένο. Υπάρχει σαφώς και υπάρχουν τα κτίρια τα οποία είναι έτσι παλιά, άδεια. Δεν υπάρχει. Πολύ γκρέμι, ρε παιδί μου, αλλά σαν χώρος είναι αρκετά περιποιημένο στις τοποθεσίες που υπάρχει ζωή. Είναι σε μια πανέμορφη τοποθεσία χτισμένο όλο αυτό το χωριό και σου δίνει, ρε παιδί μου, έτσι αυτό το. Τη νοσταλγική άβρα του σοκακιού του χωριού που περπατούσες τα βράδια στο χωριό σου και έβρισκες 2-3 κοπέλια που ερχόντουσαν το καλοκαίρι. Είναι εικόνες της ενδοχώρας της Κρήτης οι οποίες μένουν βαθιά χαραγμένες σε αυτούς που τις έχουν βιώσει πρώτα απ' όλα και είναι πραγματικά τόσο εντυπωσιακές, αν και για μας δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το εκτιμούμε, για ανθρώπους που απλά θέλουν να έρθουν και να περιηγηθούν σε ένα τέτοιο χωριό. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια τέτοια βόλτα και υπάρχει και ένα καφενείο και μια ταβέρνα, νομίζω, εδώ πέρα στη Μάρθα, όπου έχουν πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Εικόνες μοναδικές. Πολύ λάμπη. Λες και είναι καλοκαίρι. Και η βόλτα στη Μάρθα συνεχίζεται. Πώς φάνηκε? Ωραίο χωρικιδάκι. Περνάς κάθε μέρα απ' έξω. Και δεν ξέρεις ότι υπάρχει μέσα. Πιο, ναι. Ωραία. Ξέρεις λοιπόν ποιο θα είναι η επόμενη μας στάση εκεί, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό που είπες. Ποιο? Όλοι ρε φίλε δεν λένε να πάμε στη Βιάννα, στα πλατάνια, στα μουσεία, εκεί στα καφενεία. Και γιατί κάτω Βιάννα, γιατί δεν μιλάει κανείς? Έλατε. Ούτε έχω πάρει κάτω Βιάννα. Είδες! Και εμείς λοιπόν, η επόμενη μας στάση θα είναι η Κάτω Βιάννος. Να δούμε τι υπάρχει σε αυτό το χωριό που έτσι έχει παραμείνει λίγο άσημο. Πού θα πάμε τώρα, πού θα. Έχουμε κάτσει και περιμένουμε τον Μιχάλη πάνω από 10 λεπτά. Εγώ πιστεύω θα έχει πάει στο σπίτι της κυρίας Κέτης. Συμφωνώ. Θα έχει βρει εκεί πέρα. Θα ψήνει. Μπιφτέκια. Μπιφτέκια μόνο. Λείπει η κυρία Κέτης όσο είναι στην Αθήνα, αλλά έχει πάει εκεί, τι ξέρω τι κάνει. Λες να φύγουμε εμείς, τα κλειδιά τα έχουμε. Πάμε. Με λύπη μας αποχαιρετούμε τη Μάρθα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Έτσι, θέλω σήμερα να δούμε τέτοια χωριά, ρε μάγκα. Άρα πηγαίνουμε μόνο στα high society, να πούμε, και κάτι προς τα άλλα. Πάμε να δούμε την αληθινή ενδοχώρα. Οπότε συνεχίσουμε και πάμε σε Κάτω Βιάννο. Χαμός θα γίνει, ρε. Έχω τρελαθεί τώρα. Χαμός. Ότι θα ερχόμουν στην Κάτω Βιάννο και θα έβλεπα μπροστά από σπίτι ρεμίζα με καρέκλα στην Κάτω Βιάννο, δεν το περίμενα. Εδώ είναι η Κάτω Βιάννο. Ναι, ναι. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Είμαστε από το Free TV. Ήρθαμε να δούμε τις ομορφιές Κάτω Βιάννου. Τι ομορφιές, περιμάτσαμε. Δεν έχουνε. Είστε πιο λίγοι, όντως. Λίγοι είμαστε. Και τι καλοφτιάξετε σήμερα? Σήμερα έχω γεμιστά. Το όνομά σας? Κλειό. Θα έρθουμε μετά στην κυρία Κλειό. Να τις φάμε όλα τα γεμιστά. Εναθείτε. Με όλη μου την καρδιά. Να είσαι καλά, καλή μου. Να σου πω τώρα. Ναι. Θέλω να κάνω μια μικρή βόλτα. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου βγαίνουμε από εδώ πέρα πάνω, είπες. Ναι, έτσι. Προετοιμάσου για ανηφόρα. Λοιπόν, αρχή περιήγηση στην Κάτω Βιάννο. Ξεκινήσαμε από το Ναό της Παναγίας και αρχίζουμε να ανηφορίζουμε προς τα πάνω για να βγούμε στον Πολιούχο να το πούμε. Ο οποίος είναι ο Άγιος Γεώργιος. Τι έχω να σου πω για την Κάτω Βιάννο? Όχι πάρα πολλά η αλήθεια είναι, αλλά αυτά που θα σου πω ίσως να σου αρέσουν λιγουλάκι, εντάξει. Ναι. Παλιότερα λέει εδώ πέρα ήταν. Ο οικισμός λεγόταν Μέση.
Μέση γιατί, γιατί λέει οι μισοί που ήρθαν από εδώ πέρα πρώτοι ήταν από τον Τυπάκι, η άλλη μισή από τη Σιτία και βρέθηκαν στη μέση και φτιάξαν αυτό τον τονικισμό. Επί εποχής τώρα λέει τουρκοκρατίας, σε αυτήν εδώ την περιοχή, τουλάχιστον εδώ πέρα στα Πέριξ, γίνει και λέει ένας τεράστιος γάμος, ήταν γύρω στα 150 άτομα για την εποχή πάρα πολλά, όπου ήρθανε λέει οι Τούρκοι και μπήκαν στο πανηγύρι και τους φάξαν όλους και μάλιστα ήταν υπόδειξη από ένα μικρό παιδάκι. Έκαψαν λοιπόν το χωριό, σκότωσαν όλους τους ανθρώπους και το χωριό ρήμαξε και ρημώθηκε. Στην πορεία των χρόνων ξαναγίνει και όλο αυτό το πράγμα, εντάχθηκε στη μεγάλη κοινότητα της Βιάνου και πλέον η κάτω Βιάνος έχει μείνει εδώ πέρα με πάρα πολύ λίγα άτομα και ένα αυξημένο μεσόωρο ηλικίας, το οποίο αναφέρουν και οι γραφές, να παραμένει αγέροχο και να περιμένει και να περνάει καρτερικά όλες αυτές τις ώρες που υπάρχουν στον χρόνο. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ όμορφες. Είμαστε μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Άσχημα, έτσι. Πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ περιποιημένα, γλαστρούλες στη μέση. Αυτά τα φτέρνεις τα λέγαμε μπόμπα και αυτό μου έχει κάνει εντύπωση είναι... Αυτό εδώ το περίεργο... Λοιπόν, πολύ όμορφες εικόνες στην Κατοβιάνο, πάρα πολύ ωραία ανθρώποι και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Τώρα εντάξει, άμα θέλεις να σου πω ότι εδώ πέρα θα βρεις 17.000 πράγματα να κάνεις και φαγητά και τέτοια, όχι δεν θα τα βρεις. Εδώ πέρα θα έρθεις για διαφορετικούς λόγους. Θα έρθεις πιο πολύ για το... λαογραφικό της κατάστασης, για να δεις πως ήταν όντως κάποια χαριουδάκια τα οποία παραμένουν άσημα μέσα στον χρόνο, αλλά είναι εξίσου σημαντικά και όλοι οι κάτοικοι που μένουν σε αυτό αγαπούν τόσο πολύ τον τόπο τους και ακόμα θα προσπαθήσουν να σου δείξουν και τα πάντα, ακόμα κι αν είναι τόσο μα τόσο μικρό. Θα αποχωριστούμε τώρα, Μιχάλη μου. Mm. Θα πας εσύ κάπου να βγάλεις ωραία πλάνα. Θα συναντήσεις τον Γιώργο που κάνει και αυτός κάτι άλλα πραγματάκια εκεί με τα ωραία του πλανάκια. Και εγώ θα πάω να περιηγηθώ μόνος μου, εντάξει. Θα λέμε. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε φύγει λοιπόν λίγο από τους πολλούς. Κάνουμε βόλτα στο όμορφο χωριό της Κατοβιάνου και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό που μου έχει κάνει λίγο παραπάνω εντύπωση. Αρχικά στην έρευνα για την Κατοβιάνου, που δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχεις να διαβάσεις και να σου πουν σαν πληροφορία. Και το μόνο πράγμα που έχω διαβάσει στα 2-3 άρθρα που έχω πετύχει για την Κατοβιάνου είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας των κατοίκων είναι αρκετά μεγάλος, 65-70 πλάς, και ότι είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι λόγοι για αυτούς είναι πάρα πολλοί και δεν θα κάτσω να αναλύσω όλο αυτό το πράγμα και μπορεί ο τόπος να μην, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό όμως που με λυπεί έτσι λίγο, βλέποντάς το λίγο πιο μακριά, είναι ότι τέτοιοι οικισμοί σαν την Κατοβιάνο δεν είναι ένας και δύο, είναι πάρα πολλοί και το ότι... Ο μέσος όρος ηλικίας αυξάνεται, ότι δεν πάνε άνθρωποι πίσω στο χωριό, αν το χωριό τους δεν ενδείκνυται να είναι μεγάλο, δεν ξέρω και εγώ τι, είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει και δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα και αν τέτοιοι οικισμοί σαν την Κατοβιάνο χαθούν στο πέρασμα του χρόνου. Εκ του ασφαλούς πάντα μιλώντας, ένας άνθρωπος ο οποίος, αν με ρωτήσετε, θα έμενα στην Κατοβιάνο, αλλά εγώ θα έμενα παντού, οπότε δεν είμαι μέτρο σύγκρισης. Θα πάρουμε 2-3 ακόμα εικόνες και μετά θα ξεκινήσουμε για τη Βιάνο. Για την Άνω Βιάνο που έχει πάρει όλα τα εύσημα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνεις εκεί, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην ώρα τους. Λίγες τελευταίες εικόνες από αυτό το πανέμορφο χωριό και συνεχίζουμε.
Τι ωραία σοκάκια, ρε φίλε. Τι ωραία σοκάκια, δηλαδή κάτσε λίγο. Σε άλλα νέα. Η Κάτω Διάνος δεν αριθμεί πάνω από 40 με 50 άτομα. Η φάση εδώ πέρα είναι καθαρά γεωργική, κτηνοτροφική, όλο το σκηνικό. Ωστόσο, ρε φίλε, είναι... Τι να πω. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν έχω πετύχει καφενείο, το οποίο μου κάνει λίγο εντύπωση. Είδα ένα βασικά, αλλά μάλλον είναι κλειστό. Εντάξει, είναι και μία ώρα το μεσημέρι, τι ώρα είναι. Λογικά θα δουλεύουν οι άνθρωποι. Μια χαρά. Ρογδάκια. Φυτά. Α, φάμε τώρα και τα γεμιστά. Να πάμε στη Διάνο. Θα κάτσουμε. Έχουμε χάσει το φίλο μας, τον Μιχάλη τον Λουκάκη, στην Κάτω Διάνο και τρέχουμε σαν πυροσβέστες να το σώσουμε. Λες να έχει συμβεί κάτι πολύ κακό. Τι να συμβεί, μου αρέσει την Κάτω Διάνο, εδώ πέρα όλοι είναι. Θα δούμε τώρα έτσι. Αυτό. Κανένα ήχο στο μετάλλιο. Έχετε δει ένα περίεργο τύπο με κάμερα. Καλά, πότε προλαβαίνετε και τελειώνετε. Καλά, ε. Παραλίγο, φίλε, να σε αφήσουμε μέσα στο τσακ. Και στο πάμε τώρα. Πού? Πες. Πάμε στην Κάτω Διάνο. Στην Κάτω Διάνο είμαστε, ρε αλήθεια. Στην Άνω Διάνο. Ήρθαμε στη Διάνο και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, είναι να κάτσουμε να πιούμε ένα νερό. Ένα νερό. Και ένα τσακωτό. Ένα κάτι. Ωραία. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη Διάνο. Ένα από τα πιο όμορφα στην κυριολεξία χωριά και ζωντανά που υπάρχουν στην Κρήτη, φίλε. Το πρώτο πράγμα που θα σου κάνει εντύπωση με το προχωρήσεις λίγο στα σοκάκια της Διάνου είναι ο περιβόητος, ο αιωνόδιος, υπεραιωνόδιος Πλάτωνος που υπάρχει ακριβώς εδώ πέρα. Φτάσαμε στην όμορφη Διάνο, χίλιοι περίπου κάτοικοι, ένα χωριό το οποίο αρχίζει και αναπτύσσεται, μια μικρή κομμόπολη από την οποία θέλουμε να πάρουμε όλες τις πληροφορίες, όλα τα μυστικά και να τα χαρίσουμε εσάς. Ελάτε στη βόλτα μου. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα, ρε φίλε. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Είμαστε εδώ πέρα, έχουμε έρθει στην πλατεία. Κάτω από τον υπεραιωνόδιο πλάτανο, έχουμε κάτι στο παχύσιανό του. Να κάτσουμε να πιούμε λίγο το πορτοκαλαδίτσα μας. Και στο συγκεκριμένο χώρο που βρισκόμαστε είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να έρθετε να επισκεφτείτε και να εξερευνήσετε. Αρχικά, στα δεξιά μας, αγέροχος, ψηλός, πανέμορφος, ο παλιός νερόμυρος του χωριού. Πήγε μίγα. Ακριβώς από πίσω μας είναι η πρωτομή του Ιωάννη Κονδυλάκη. Ένας συγγραφέας ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του στην εποχή του, και ακριβώς από πίσω μας είναι το Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Διάνου, όπου θα το επισκεφτούμε αργότερα. Για την ώρα θα απολαύσουμε λίγο αυτό τον υπέροχο ίσκιο, ένας τόπος όπου όποιος περάσει μένει με το στόμα ανοιχτό με όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει από πάνω σου, και μετά θα πάμε να περιηγηθούμε λίγο στα πανέμορφα σοκάκια. Είσαι εντάξει? Yeah. Και μετά να δεις τι έχω να σου πω. Διάνο, φίλε, θα έρθεις για να απολαύσεις πάρα πολλά πραγματάκια. Την ηρεμία, την αυθεντικότητα, την ομορφιά και όλο αυτό το παραδοσιακό κομμάτι που σου χαρίζει απλόχερα και στο δίνει μπροστά σου και δεν μένει απλά να έρθεις να την επισκεφθείς και να το απολαύσεις. Υπάρχουν διάφορα καταλήμματα εδώ πέρα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν για να γίνει η Διάνος ένα ορμητήριό σου για όλο τον Νότο. Και όχι μόνο τον Νότο, και την Αντοφόρα να πας να επισκεφτείς τα χωριά, πάρα πολλές περιπατικές διαδρομές και πράγματα τα οποία θα σου δώσουν να καταλάβεις τι εστί πραγματικά η Αντοφόρα της Κρήτης μας. Εμείς θα συνεχίσουμε στη Διάνο να περπατάμε και να την γνωρίζουμε και πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε.
κάνοντας μια μικρή βόλτα σε αυτά τα πανέμορφα πραγματικά γραφικά σοκάκια της Βιάννου, δεν μένει τίποτα άλλο από το να απολαύσεις όλες αυτές τις εικόνες που βλέπεις γύρω σου και να μπεις σε αυτό το vibe που σου προσφέρει. Λίγο δυτικότερα από εδώ πέρα υπήρχε στα αρχαία χρόνια η αρχαία πόλη Βίαινος, από όπου πήρε και το όνομά της Βιάννος. Η Βίαινος μάλιστα έβγαζε το δικό της νόμισμα, το οποίο νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε την όψη της Άρτεμις και ένα άνθος. Πέρα από όλο αυτό το κομμάτι, αφού πιάσαμε το ιστορικό στοιχείο της Βιάννου, να πούμε ότι η Βιάννος είναι ένα από τα πιο πολύπαθα χωριά που υπάρχουν σε ολόκληρη την Κρήτη. Έχει τουλάχιστον 3 ολοκαυτώματα, 2 ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 1822 και 1866, αν θυμάμαι καλά, και άλλο ένα το οποίο ήταν και το πιο σκληρό και το πιο βάρβαρο από όλα αυτά που είχαν γίνει, επί γερμανικής κατοχής το 1943, όπου 500 και άνθρωποι σφαγιάστηκαν με εκτελέσεις και υπήρχε ένα πάρα πολύ μακάβριο για την ιστορία της Κρήτης γεγονός. Γι' αυτά όμως θα αναφερθούμε λίγο περισσότερο όταν πάμε στον Αμυρά και στο Ηρώ και σε όλα αυτά τα μουσεία που θα επισκεφτούμε. Για την ώρα θα ανεβάσουμε το vibe και θα πάμε να κάνουμε βόλτα στο πανέμορφο χωριό της Βιάννου. Λοιπόν, εννοείται ότι το εκκλησιαστικό κομμάτι σε τέτοια κεφαλοχώρια είναι τεράστιο. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες τις οποίες μπορείτε να επισκεφτείτε. Αλλά αυτή που μας είπαν ότι δεν πρέπει οπωσδήποτε να τη χάσουμε είναι ο Ναός της Αγίας Πελαγίας. Βρίσκεται πάνω στην κορυφή του χωριού και θα είναι η επόμενη μας στάση. Όσοι μας έλεγαν να έρθουμε οπωσδήποτε να επισκεφτούμε την Αγία Πελαγία, φυσικά και είχαν δίκιο. Αν δεν ακούσεις τον τόπιο, ποιον θα ακούσεις. Με τα πολλά τη βρήκαμε, κάτσαμε, αγναντεύσαμε, υπέροχο σημείο θέας, πανέμορφο το vibe, πράσινο από τα πεύκα και τα κυπαρίσια, μικρό επιβλητικό εκκλησάκι και από το ψηλότερο σημείο του χωριού. Τώρα θα κάτσουμε λίγο να ηρεμήσουμε, να αγναντεύσουμε λίγο τη θέα και μετά θα κατεβούμε πάλι στο Ιεροπλάτανο, όπου θα μας περιμένει η κυρία Δέσποινα, η οποία είναι από το Δήμο της Βιάννου, η κυρία Νιωτάκη, για να είναι συνοδοιπόρος, οδηγός, ξεναγός και να μας βοηθήσει να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτόν τον υπέροχο τόπο. Για την ώρα, λίγο τσίπ. Επιστρέψαμε λοιπόν στην πλατεία και είμαστε μπροστά από το Λογογραφικό Μουσείο της Βιάννου και μέσα είναι ήδη και μας περιμένει η κυρία Δέσποινα και πάμε αμέσως να την γνωρίσουμε. Γεια σας! Γεια σας! Καλώς ήρθατε! Καλώς σας βρήκατε σε αυτό το υπέροχο χώρο! Ήρθατε στο μουσιακό χώρο, Λογογραφικό Μουσείο Βιάννου. Εδώ μέσα έχει όλη την κουλτούρα. Και γι' αυτό ήρθαμε να επισκεφτούμε να μάθουμε πολλά πράγματα.
Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Νεογραφικό Μουσείο του Δήμου Βιάννου. Είναι ένας χώρος που με πολύ κόπο φτιάχτηκε. Ξεκίνησε από ιδιωτική πρωτοβουλία και το 97 και το 2005 όλη αυτή την ιδιωτική πρωτοβουλία την πήρε ο Δήμος και φτιάξαμε το χώρο αυτό. Ο χώρος αυτός πρώτα απ' όλα είναι σαν χώρος το δημοτικό, το παλιό δημοτικό σχολείο της Βιάννου. Εδώ μέσα περάσαν πάρα πολλές ψυχούλες και που δώσανε πολύ πολιτισμό και στο χώρο εδώ, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Εδώ περιλαμβάνονται πολλά κομμάτια που αποδίδουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Βιάννου. Από τις φορεσιές των ανθρώπων που ήταν παλιότερα, κριτικές φορεσιές, από τα είδη σπιτιού που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή, ιστορικά κομμάτια, γιατί ο τόπος μας έχει περάσει κάποια δεινά από τουρκοκρατίας και ασφαλώς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχουν κομμάτια μέσα από τη δουλειά τους. Η δουλειά του ελεουργού, ένα ελεουργείο, παλιός τύπος του ελεουργείου, ο ενοποιός, ο άλλος ο τσαγκάρης, ο γεωργός, ο βοσκός, όλα αυτά υπάρχουν εδώ πέρα, τα αντικείμενα, οι τέχνες που υπήρχαν τότε που σήμερα σπανίζουν. Μέσα εδώ υπάρχει επίσης η τέχνη της γυναίκας, της νοικοκυράς, με πάρα πολύ ωραία εργόχειρα, αργαλιό. Μέσα έχουν όλη την αγάπη ζωγραφισμένη στα κομμάτια αυτά. Είναι πίνακες ζωγραφικής. Επίσης έχουμε το Κονδυλάκι, τον Ιωάννη Κονδυλάκι. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Πατούχας. Γυρίστηκε και το έργο Πατούχας εδώ, με τον Κατράκη. Επίσης, εδώ μέσα, η μουσική της Βιάννου, η οποία μουσική της καντάδας της είναι το μοναδικό είδος της ματινάδας εδώ, στη Βιάννου, η Βιαννίτικη Κοντιλιά. Ο χώρος εδώ πέρα, το Λαογραφικό Μουσείο, πήρε πολύ ζωή από την νυν Δημοτική Αρχή, από τον Δήμαρχό μας τον κύριο Παύλο Μπαρυτάκη και τον Αντιδήμαρχό μας τον κύριο Μπάμπη Κονδυλάκη. Σαν λαογραφικός χώρος τώρα εδώ, το καλοκαίρι, καλοκαιρινή περίοδο είναι ανοιχτό. Φέτο, παράδειγμα, το καλοκαίρι ήταν για 5 ώρες ήταν ανοιχτό. Η επισκεψιμότητα ήταν καλή. Καλείται λοιπόν στα τηλέφωνα του Δήμου. Κλείνουμε το ραντεβού μας και ερχόμαστε, επισκεπτόμαστε το χώρο μας και όλα καλά. Και φεύγουμε τώρα λοιπόν από την Βιάννο. Στα 9 λεπτά μόλις είναι το στιμμένο το Ηρών που υπάρχει εκεί και εκεί θα μας περιμένει πάλι η κυρία Δέσποινα. Έχουμε πετύχει κέντα με που τη γνωρίσαμε σήμερα αυτή τη γυναίκα και πάμε να μάθουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Για την ώρα, διαδρομή. Με το που βγήκε.
οδηγείτε από τη Διάνο κατευθυνόμενοι προς τον Αμυρά, δεν γίνεται να μην τον δείτε, δεν γίνεται να μην σταματήσετε και να έρθετε απλά να αποθέσετε ένα απλό φόρο τιμής στο ηρώ που έχει στείλει εδώ πέρα για τους πεσόντες ολόκληρης κοινότητας του Δήμου της Διάνου, το οποίο έχουν χτίσει αυτό το μοναδικό πραγματικά τόπο. Πριν όμως πάμε στην κυρία Δέσποινα για να μας μιλήσει για αυτό το κομμάτι, θέλω πρώτα να περιηγηθούμε στο κλεισάκι που υπάρχει ακριβώς απέναντι από αυτό, το οποίο είναι των Αγίων Πάντων, αν δεν κάνω λάθος, και να δείτε μαζί μου το τι ιδιαίτερο έχει αυτή η εκκλησία. Είμαστε λοιπόν μέσα στην εκκλησία των Αγίων Πάντων και το οπτικό κομμάτι τουλάχιστον που βλέπουμε με το που είμαι μέσα δεν διαφέρει κάτι από μια κανονική εκκλησία, σωστά. Θέλω τώρα όμως να κοιτάξουμε λίγο πάνω και να δούμε ότι υπάρχουν στην οροφή 461 καντήλια, κάθε ένα για έναν πεσόντα του Δήμου Διάνου. Κάτι πραγματικά μοναδικό, κάτι πάρα πολύ επιβλητικό. Και μόνο στην όψη αυτού του πράγματος σε πιάνει ένα δέος. Πάμε λοιπόν να δούμε την κυρία Δέσποινα και να μας πει λίγα πράγματα για αυτά τα σημαντικά γεγονότα που πήραν χώρο σε αυτόν τον τόπο. Βρισκόμαστε βέβαια σε ένα σημείο, μια μαύρη σελίδα της ιστορίας για τον τόπο αυτό, στο μνημείο των εκτελεστέντων. Οι εκτελέσεις, πώς δημιουργήθηκε εδώ ο χώρος, μετά που τελειώσαν οι εκτελέσεις, η τότε κυβέρνηση έστειλε μια ομάδα για την καταγραφή των ζημιών, των ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί και όλα αυτά. Μεταξύ αυτών ήταν ο Καζαντζάκης. Όταν λοιπόν ο Καζαντζάκης ήρθε σε αυτό το σημείο, είπε ότι θα είναι πάρα πολύ καλό για όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη, εδώ να φτιαχτεί ένα μνημείο για αυτούς που σκοτώθηκαν άνανδρα. Το πρώτο πράγμα που θα μπεις μέσα στο χώρο είναι αυτές εδώ πέρα οι πλακέτες και είναι ένα απόσπασμα του Ρώτα, σωστά? Ναι, ναι. Έχετε την καλοσύνη να μας το διαβάσετε. Αμέ. Διαβάτη, στάσου προσοχή. Δω χάμω κοίτονται νεκροί που δεν επρόδωσαν ποτέ, ποτέ δεν είπαν ψέματα, τύρανο δεν προσκύνησαν. Διαβάτη, στάσου προσοχή και μάξι ο νου μελέτα τους. Τι αν χαίρεσαι το ωραίο φως κι αν όλο θάρρος περπατάς κι αν σ' αγαπάνε και αγαπάς κι ό,τι καλό έχει στη ζωή στο χάρισαν τούτοι οι νεκροί. Ωραία, εδώ πέρα είναι οι πλάκες που επάνω αναγράφονται τα ονόματα των πεσόντων. Κάθε πλάκα έχει και μπορεί να έχει, όπως μου είπατε και το προσέξατε κιόλας, έχει αρκετά ονόματα ίδια. Είναι ονόματα από την ίδια οικογένεια που εκτελεστήκαν. Σε αριθμό πόσα ονόματα έχουμε εδώ πέρα καταγεγραμμένα? 461. Επίσης 461 είναι οι καταγεγραμμένες απουσίες, ναι, να το θέσουμε έτσι, ναι, αλλά ναι. Δεν σημαίνει ότι το 461 είναι... Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο μνημείο Γλύπτης Παρμακέλης. Τι απεικονίζει? Βλέπουμε σαν πρώτη φάση έναν άνθρωπο με κομμένα χέρια, κομμένα πόδια και πίσω φτερά ελευθερίας. Ο άνθρωπος συμβολίζει αυτά τα 461 άτομα που εκτελέστηκαν
Το ολοκαύτωμα που έγινε εδώ στη Βιάνο είναι το δεύτερο ολοκαύτωμα στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι στα Καλάβρητα, εδώ είναι το δεύτερο. Και το πιο είδε χθες όμως, διότι έγινε το διάστημα που θα υπήρχε μια συμμαχία, τέλος πάντων, για να φύγουν οι Γερμανοί. Παρμακέλης λοιπόν έφτιαξε αυτό το έργο τέχνης, όπως επίσης και την πλάκα απέναντι, η οποία πλάκα συμβολίζει, αν την παρατηρήσουμε, συμβολίζει τους ανθρώπους πώς παλέψανε με νύχια και με δόντια για να κρατήσουν τον τόπο αυτό όσο μπορούσαν τουλάχιστον να τον κρατήσουν ακμαίο, πράγμα δύσκολο βέβαια, αλλά στην πορεία δεν ήταν τόσο δύσκολο. Γιατί ο τόπος μας έχει πολιτισμό, έχει κουλτούρα. Η Κρήτη έχει πολύ κουλτούρα, πολύ πολιτισμό. Ιστορικό Μουσείο Ολοκαυτώματος του Δήμου Πιάννη. Πάρα πολύ όμορφος ο χώρος, παρότι όλα αυτά που δείχνει και μας εξιστορεί δεν είναι καθόλου όμορφα. Θέλω να μου πεις λίγο τι βρίσκουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα βρίσκουμε πρώτα απ' όλα την ιστορία του τόπου όλου. Δήμου Βιάννου. Τότε ήταν επαρχία Βιάννος, τώρα είναι Δήμος Βιάννου. Όμως είναι για όλη τη Βιάννο. Βιάννος έχει 18 χωριά. Εδώ πέρα οι φωτογραφίες είναι για κάθε χωριό, γράφονται τα ονόματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν, που εκτελέστηκαν, που δολοφονήθηκαν. Από πού είναι καλύτερο. Δολοφονήθηκαν κατ' ουσίαν. Εκεί είναι ένας χώρος αναπαράστασης του σημείου των εκτελέσεων. Είναι κάποια ντοκουμέντα που είναι επί του δαπέδου. Και γιατί είναι επί του δαπέδου, γιατί για να τα δεις πρέπει να σκύψεις να τα δεις. Και είναι ένας τρόπος προσκυνήματος για τους ανθρώπους. Ήταν ανάγκη για τον τόπο να γίνει ο χώρος αυτό στο μουσείο, πέρα από το μνημείο, γιατί εδώ πέρα όταν οι επισκέπτες εμπεδώνουν την ιστορία. Πρέπει πάντα την ιστορία να την έχουμε κατά νου, διότι αν την ξεχάσουμε, παραλαμβάνεται. Πολύ, πολύ εύστοχο αυτό, να ξέρετε. Ναι. Ο στόχος μας, πέρα από το να μάθουν την ιστορία άνθρωποι που δεν την γνωρίζουν και τα παιδιά που δεν τη διδάσκονται, να τους δώσουμε το γνώμονα της ειρήνης. Γιατί αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Έχουμε μια εικόνα, η οποία εικόνα δείχνει το τοπίο που είδαμε πριν λίγο εξωτερικά. Έτσι. Η μισή εικόνα είναι μαύρη. Γιατί με το ολοκαύτωμα που έγινε, τις εκτελέσεις που γίνανε εδώ, ήταν μαύρη η περιοχή. Μέσα έξω, ψυχή και σώμα. Από τη μέση και μετά αρχίζει να φαίνεται η γαλήνη, η ηρεμία, ο ήλιος. Έρχεται η αναγέννηση δηλαδή αυτού του τόπου. Από τη μία πλευρά είναι ένα κομμάτι ξύλου που έφυγε από σπίτι καμένο. Έτσι, και από την άλλη μεριά είναι σαμπάκι και ελευθερίας. Δεν χρειάζεται κανένα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάπου εδώ θα πρέπει να βάλουμε μία άνω τελεία. Κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Μπορεί να μην συνηθίζουμε να βαραίνουμε τόσο πολύ το κλίμα στις εκπομπές μας, γιατί είναι έτσι, θέλουμε να δώσουμε λίγο περισσότερο γέλιο και περισσότερη χαρά και να μάθουμε ιστορίες και όμορφα πράγματα για τους τόπους μας. Αλλά η ιστορία κάποιων τόπων δεν γίνεται να μην αναφερθεί, είτε είναι λευκή είτε είναι κόκκινη. Γιατί είναι κόκκινη με όλο αυτό το αίμα που έχει χυθεί σε όλες αυτές τις περιοχές και όχι μόνο εδώ. Η Κρήτη είναι ένα μαρτυρικό νησί το οποίο μετράει άπειρους τέτοιους θανάτους και άπειρες τέτοιες ιστορίες, οι οποίες καλό είναι που και που να λέγονται. Αφήνουμε λοιπόν τη Βιάνο, αφήνουμε αυτόν τον υπέροχο τόπο και δίνουμε ένα επόμενο ραντεβού για μια νέα περιπέτεια με ή χωρίς καλές ή κακές ιστορίες. Σίγουρα θα είναι ιστορίες του τόπου μας, σίγουρα θα είναι ιστορίες αληθινές, σίγουρα θα είναι κάτι μοναδικό όσο είναι αυτό το νησί.